Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρη και σε αυτή την ενότητα θα δούμε την σχέση μια επίκεντρη και μια εγγεγραμμένη γωνία ενό κύκλου. Έστω ένα τυχαίο κύκλο όμικρον και αβ ένα τόξο σε αυτόν. Έστω επιπλέον αόμικρον β, η επίκεντρη γωνία που βαίνει στο τόξο αβ, και αγβ, μια εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει στο τόξο αβ αντίστοιχα, όπω βλέπουμε στο σχήμα που έχουμε μπροστά μα. Όπω γνωρίζουμε, το μέτρο μια επίκεντρη γωνία είναι ίσο με το μέτρο του τόξου στο οποίο αυτή βαίνει. Επομένω, αν το τόξο ΑΒ είναι χημυρό, τότε και το μέτρο τη επίκεντρη γωνία ΑΒ θα είναι και αυτό χήμηρών. Επιπλέον, το μέτρο μια εγγεγραμμένη γωνίας είναι ίσο με το μισό του μέτρου του τόξου στο οποίο αυτή βαίνει. Έτσι, αν το μέτρο του τόξου ΑΒ είναι χημυρό, όπω είπαμε τότε η εγγεγραμμένη γωνία ΑΓΒ θα είναι χι δεύτερα μηρών. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε το εξή. Αν μία εγγεγραμμένη και μία επίκεντρη γωνία ενός κύκλου βαίνουν στο ίδιο τόξο, τότε το μέτρο της εγγεγραμένης γωνίας θα είναι ίσο με το μισό του μέτρου της επίκεντρης. Ή διαφορετικά, αν μία εγγεγραμμένη και μία επίκεντρη γωνία ενός κύκλου βαίνουν στο ίδιο τόξο, τότε το μέτρο της επίκεντρης γωνίας θα είναι διπλάσιο του μέτρου της εγγεγραμμένης. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για το χρόνο σας.